Καλησπέρα! Τρίτη, 24 Μαρτίου 2020, είναι το βραδινό μας βλογ και όπως σας έχω υποσχεθεί από χθες το βράδυ, σήμερα θα μιλήσουμε για τους κοβίτιωτς ή αλλιώς στα ελληνικά με μια ελεύθερη δική μου μετάφραση κόρονοηλυθιούς. Και ε, αφορμή γι' αυτό δόθηκαν πάρα πολλά περιστατικά που συνέβηκαν τις τελευταίες μέρες καθώς και δικά σας μηνύματα που μου ζητάτε να μιλήσω για αυτή την κατηγορία ανθρώπων, τους λεγόμενους COVID. idiots. Πρωτού ανοίξω το Urban Dictionary, το οποίο είναι ένα online λεξικό, στο οποίο καταγράφονται οι καινούριε λέξεις που δημιουργούνται στη διαδικτυακή εποχή και που συνήθως ξεκινούν από την πολύ ευφύ πλατφόρμα του Twitter, το Twitter είναι ένα μέσο κοινωνική δικτύωση το οποίο έχει πολλά κακά, αλλά έχει και το καλό ότι εκεί πέρα δημιουργούνται πιασάρικε φράσει, έχει πιασάρικα αστεία και γενικά είναι ένα σπορ πολύ διασκεδαστικό το Twitter. Από τους χρήστε του Twitter λοιπόν, και μετά και σε όλο το διαδίκτυο ω πανδημία, ω μια άλλη πανδημία. Έχει βρεθεί όρος COVID για να περιγράψει τους ανθρώπους οι οποίοι είτε αποσυσσωρεύουν αγαθά Όπω χαρτί τουαλέτα και πάνε και μαζεύουν και αγοράζουν τεράστιε ε, ε, τεράστιες ποσότητε χαρτιών τουαλέτα, καθαριστικών κλπ. και, και ξεμένει αγορά, ή αυτού οι οποίοι δεν τηρούν τα πρωτόκολλα ασφαλεία για το social distancing, δηλαδή το μένουμε σπίτι, την κοινωνική απόσταση και του κανόνε που έχουν επιβάλει ε, τα ευνοούμενα κράτη, προκειμένου η ανθρωπότητα να μπορέσει να αντιμετωπίσει εγκαίρως και να συμμαζέψει την εξάπλωση του θανατηφόρου κορονοϊού που προκαλεί την ασθένεια COVID-19. Η λέξη idiot προέρχεται από τα αρχαία ελληνικά. Προέρχεται από την αρχαία ελληνική λέξη ιδιώτης. Έψαξα online και βρήκα ένα λίμμα στο οποίο γράφει ένας ιστορικός, νομίζω είναι ιστορικός, το όνομα του είναι Πέτρος Καλογεράς, η δημοσίευση είναι πριν μερικούς μήνες, ε, οι πηγές του είναι ιστορικές και περιγράφει πως η λέξη idiot προέρχεται από την αρχαία Ελλάδα. Δεν ξέρω αν ο άνθρωπος είναι ιστορικός, υποθέτω ότι είναι ιστορικός, μπορεί να είναι και απλός δημοσιογράφος. Η λέξη idiot στα αγγλικά, όπως τη μάθαμε, σημαίνει κάτι σαν ανόητος ή ηλίθιος. Ωστόσο η αρχική της σημασία δεν ήταν ακριβώς αυτή. Οι ρίζε τη λέξη βρίσκονται στην αρχή Ελλάδα, όπου είχε μια εντελώ διαφορετική σημασία. Προέρχεται λοιπόν από την Αττική διάλεκτο και την λέξη ιδιώτη. Υποδηλώνει έναν άνθρωπο ιδιωτικό ή απομονωμένο που δεν λαμβάνει μέρο στα κοινά. Με τη σειρά τη προέρχεται από τη λέξη ίδιο που υποδηλώνει την ιδιαιτερότητα ή κάποιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ενός ατόμου, κάτι που είναι δικό του. Η λέξη ιδιώτη δεν είχε αρχικά να κάνει με την νοημοσύνη του ανθρώπου. Απλώ χαρακτήριζε εκείνον που δεν συμμετείχε στα κοινά. Ωστόσο, πήρε γρήγορα αρνητική σημασία. Για τι αρχαίε πόλει κράτη, οι πολίτε ήταν πολιτικά όντα πάνω απ' όλα και εκείνοι που αποσίαζαν από τα κοινά τη πόλεω μειονεκτούσαν σε σχέση με του υπόλοιπου. Οι αρχαίοι Αθηναίοι άλλωστε πίστευαν πω η δημοκρατία μπορεί να επιβιώσει μόνο αν τα μέλη τη συμμετέχουν σε αυτή. Αν οι πολίτε αρχίσουν να αγνοούν τα δημοκρατικά του καθήκοντα, τότε η δημοκρατία και η έννοια τη θα καταστραφούν. Στα λατινικά, το ιδιώτη μετατράπηκε σε ιδιώτα. Εκεί η σημασία τη λέξη άλλαξε και άρχισε να έχει την εκείνη του αδαή ανθρώπου, αυτού που δεν γνωρίζει πολλά πράγματα δηλαδή. Από εκεί πέρασε σε γαλλικά και αγγλικά και πήρε τη σημερινή τη σημασία. Ωστόσο, λίγοι γνωρίζουν ότι η αρχική τη σημασία ήταν πολιτική και ήταν σημαντική για την επιβίωση τη Δημοκρατία. Ευχαριστούμε για αυτό. Είδατε τι ωραία πράγματα μα βρίσκει το μπορούμε να βρούμε μέσα στο διαδίκτυο. Έψεξα λοιπόν στο Urban Dictionary. Είναι ένα online λεξικό που καταγράφει αυτέ τι καινούριε λέξει του νεολογισμού. Και λέει ότι ε, αυτός ο υπέροχος όρος, έτσι τον, τον προσωμιάζει, τον χαρακτηρίζει το Urban Dictionary, ή αστικό λεξικό, αν θα μπορούσαμε να μεταφράσουμε ελεύθερα στα ελληνικά, λέει η λέξη COVID, COVID-19 και idiot, κορονοϊλίθιος είναι <laughs> σε ελεύθερη μετάφραση στα ελληνικά ε, χρησιμοποιείται για να περιγράψει ένα πρόσωπο το οποίο στακάρει, στοκάρει ή αποσυσσωρεύει υλικά όπως χαρτί τουαλέτας και αγνοεί, τις αγνοεί το κοινωνικό πρωτόκολλο, το πρωτόκολλο προστασίας για το social distancing κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού. Λέει ότι η, η διάδοση του κορονοϊού και οι κανόνες της καραντίνας έχουν βγάλει το χειρότερο εαυτό σε κάποιους ανθρώπους. Πολλοί έχουν αποσυσσωρεύσει στο σπίτι τους αγαθά, όπως χαρτί, τουαλέτας και ε, sanitize, τα αντισηπτικά χεριών, ε, Καθαρίζοντα τα ράφια από τις υπεραγορές και αφήνοντας κάποιους ανθρώπους με τίποτα. Και είναι πολύ έτσι, χαρακτηριστική φωτογραφία μιας γιαγιάς, η οποία στέκεται μπροστά από μια, άδεια, από, από μια σειρά από άδεια ράφια σε ένα σούπερ μάρκετ, νομίζω στην Αγγλία είναι αυτό, που λέει όλη αυτή η COVID, η κορονοηλήθη, άδειασαν τα ράφια και δεν έχει η γιαγιά να αγοράσει τίποτα. Και είναι αλήθεια αυτό ότι αδειάζουν τα ράφια στην Αγγλία. Ε, για την Κύπρο δεν γνωρίζω, γιατί εγώ βρίσκομαι σε αναγκαστική καραντίνα από την Παρασκευή 13 Μαρτίου, δηλαδή σήμερα που μιλάμε είναι η ενδέκατη μέρα και δεν βγαίνω από το σπίτι. Στην Αγγλία όμως τα παιδιά μου και τα δύο όταν ήταν, τώρα έχει έρθει ο γιος μου γι' αυτό είμαστε σε αναγκαστική καραντίνα και η κόρη μου μου στέλνει συνεχώς φωτογραφίες με άδεια ράφια στις υπεραγορές. Ε, άλλοι κορονοηλήθοι ή κοβίτιοτς αρνούνται να πάρουν σοβαρά την απειλή και συνεχίζουν να πηγαίνουν έξω και να κοινωνικοποιούνται με επικίνδυνους τρόπους, οι οποίοι μπορεί να εξαπλώσουν την ασθένεια, COVID-19. Οι χρήστες του Urban Dictionary και του Twitter έχουν αρχίσει να περιγράφουν αυτούς τους ανθρώπους ως covid δηλαδή κορονοηλίθιους. Σε όλο τον κόσμο η εξάπλωση του κορονοϊού έχει φέρει το καλύτερο στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν, ε, έχουν ε, τρέξει να προσφέρουν βοήθεια στους γείτονες τους, σε αυτούς που έχουν ανάγκη, στους ηλικιωμένους, ε, πρόσφερα λόγια ε, συμπαράστασης και ενθάρρυνσης και βρήκαν πρωτοποριακούς τρόπους για να διασκεδάσουν τους άλλους στο διαδίκτυο. Αλλά επίσης έχει φέρει και το χειρότερο σε κάποιους άλλους ανθρώπους. Στην Αμερική και στην Ευρώπη, εγωιστές ε, 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 shoppers, shopper είναι αυτός που ψωνίζει, ε, αγοράζουν με πανικό πράγματα όπως χαρτί τουαλέτας και αντισηπτικά χεριών, τα στοκάρουν, στοκάρουν πολλά περισσότερα από αυτά που χρειάζονται και ακόμη προσπαθούν να τα πουλήσουν σε ακριβές τιμές για να κάνουν κέρδος. Μου λέει ο γιος μου ότι ένα λίτρο αντισηπτικό χεριό μου το είχε πάρει η κόρη μου από την υπεραγορά τρει λίρε, 3 τρει τερλίνε, πολλούντα το διαδίκτυο 90 λίρε. Σκεφτείτε δηλαδή. 30 φορέ περισσότερο η τιμή. Όταν τελείωσε στην υπεραγορά, το πουλούσαν κάποιοι στο διαδίκτυο 90 λίρε. Δεν ήταν έτσι και οι μαυραγορείτε επικατοχή στην Ελλάδα. Εν τω μεταξύ, άλλοι ε, δεν συμπεριφέρονται σωστά με άλλους τρόπους αρνούνται να πάρουν την απειλή στα σοβαρά και αγνούν τα κοινωνικά πρωτόκολλα, τα πρωτόκολλα για, την κοινωνική, για το social distancing που σημαίνει κοινωνική απομάκρυνση, να μην στεκόμαστε ο ένας δίπλα στον άλλο, να μην βγαίνουμε όλοι μαζί κλπ. Ε, και, ο νέος όρος που έχει βρεθεί είναι COVID-19, COVID Είναι εγωιστές. Η εξάπλωση του κορονοϊού έχει φέρει το χειρότερο σε κάποιους ανθρώπους, οι οποίοι συμπεριφέρονται με πολύ φτωχούς, στα αγγλικά, uh, badly behaved manners, σημαίνει με πολύ άσχημους τρόπους. Ε, και έχει μια φωτογραφία εδώ στο Urban Dictionary, έναν κύριο ο οποίος έχει ένα τερ... φουλαρισμένο, εξαιρετικά γεμάτο καρότσι του σούπερ μάρκετ με χαρτιά τουαλέτας και του λέει τα χρειάζεστε αυτά πραγματικά κύριε. Λέει διάφοροι χρήστε του Urban Dictionary έχουν ε, μοιραστεί ορισμούς του COVID-19 ή κορονοηλίθιου COVID μέχρι τώρα. Ο πιο επιτυχημένος ορισμός ε, είναι η, ο εξή. Κάποιος που αγνοεί τις, τις προειδοποιήσεις οι οποίες αφορούν τη δημόσια υγεία και ασφάλεια και ένα, ή και ένα πρόσωπο το οποίο αποσυσσωρεύει αγαθά τα οποία τα στερεί από τους άλλους. Uh, Usage example λέει παράδειγμα στο οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο όρος κορονοηλίθιος ή κοβίδιος. Did you see that κοβίδιος with 300 rolls of toilet paper in his basket? And that κοβίδιος is hugging everyone and she's... And that κοβίδιος is hugging everyone she sees. Λέει για παράδειγμα μπορεί να πούν στο διαδίκτυο. Έχει δει εκείνο τον κορονοηλίθιο ο οποίο έχει ψωνίσει 300 ρολά τουαλέτα, ή αυτή η κορονοηλίθια αγκαλιάζει όποιον βλέπει. Ένα άλλο δημοφιλή ορισμό εξηγεί ότι ο κορονοηλίθιο είναι ένα a stupid person who stubbornly cross social distancing protocol that's helping to further spread COVID-19. Ένα ηλίθιο πρόσωπο, ένα, ένα βλακώδε πρόσωπο, το οποίο με πείσμα αγνοεί το πρωτόκολλο του social distancing ε, και με αυτό τον τρόπο υποβοηθά να εξαπλωθεί περισσότερο ο κορονοϊός. Ένας άλλος ορισμός είναι ένα ηλίθιο πρόσωπο το οποίο αποσυσσωρεύει ψώνια που δεν χρειάζεται ε, εξαπλώνοντας φόβους για τον κορονοϊό και ε, με αυτόν τον τρόπο παίρνοντας αγαθά τα οποία δεν, μπορούν, δεν υπάρχουν πλέον να πάρουν οι άλλοι. Used in a sentence, someone could say. Λέει, αν το χρησιμοποιήσει σε μια πρόταση, κάποιος μπορεί να πει. Είσαι σοβαρός. Πας να επισκεφθείς τη γιαγιά σου. Ρε φίλε, μην είσαι ένας τέτοιος κορονοηλήθιος. Ή, βλέπεις αυτόν τον τύπο με τα 200 ρολά τουαλέτας. Τι κορονοϊλήθιος είναι αυτός. Ο κορονοϊός εξαπλώνεται διαμέσου σταγονιδίων, τα οποία βγαίνουν από το στόμα κάποιου όταν μιλάει, όταν αναπνέει, και αυτά τα σταγονίδια μπορούν εύκολα να μολύνουν άλλους σε ένα, σε, σε ένα μέρος που υπάρχουν πολλοί άνθρωποι μαζεμένοι, όπως λένε οι ειδικοί. Το Πανεπιστήμιο της Τάμπα στην Αμερική ανακοίνωσε το Σάββατο ότι πέντε από τους φοιτητές του έχουν βρεθεί θετικοί στον κορονοϊό. Οι φοιτητές ταξίδευαν μαζί και μαζί με άλλους φοιτητές σε ένα Spring Break Holiday. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποίησε τους νεαρούς ανθρώπους την προηγούμενη Παρασκευή ότι μπορεί και αυτοί επίσης να υποφέρουν από σοβαρές συνέπειες εάν κολλήσουν αυτό τον καινούργιο κορονοϊό. Αυτός ο, κοροϊ, αυτός ο ιός μπορεί να σας βάλει στο νοσοκομείο για εβδομάδες ή ακόμη να σας σκοτώσει, είπε ο Δόκτωρ Τέτρος Ατχανόν, ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, μιλώντας α, σε νεαρούς ανθρώπους σε μια συνέντευξη τύπου. You are not invincible, δεν είστε ανίκητοι είπε στους νεαρούς ανθρώπους. Εγώ θέλω να πω ότι η βλακία είναι αίτητη, ο κορονοϊός όμως δεν είναι αίτητος. At a time when people around the world are coming together, setting aside their conventional differences to battle the COVID-19 pandemic, new communities are, spread, are springing up at the same time, also triggered by the virus. These are not dependent on ethnicity or political learning, social status or nationalities. They, they 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 based on responses by different by different people to the most serious worldwide public health crisis in recent memory. Λοιπόν, αυτή την περίοδο που έχουμε την πανδημία του κορονοϊού και που σε όλο τον πλανήτη επιτέλους έχουν αρχίσει τα κράτη και οι κυβερνήσεις να παίρνουν σοβαρά τον κίνδυνο για τον οποίο μας προειδοποιεί με κάθε σοβαρότητα και επιστημονικότητα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, οφείλουμε να είμαστε κορονοέξυπνοι, όχι κορονοηλίθιοι. Εγώ η ίδια προσωπικά, πριν 4-5 εβδομάδες, είχα φτιάξει ένα βίντεο βασισμένο πάνω στα στοιχεία που γνώριζε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας τότε, μέσα στο Φεβρουάριο δηλαδή, το οποίο είχε τίτλο «Γιατί να μην πανικουβαλόμαστε από τον κορονοϊό» το οποίο το κατέβασα στη συνέχεια από το διαδίκτυο, λόγω του ότι πλέον δεν ίσχυαν α, στα μέσα Μαρτίου εκείνα που ίσχυαν στα μέσα Φεβρουαρίου. Ε, υπάρχουν επίσημες πηγές ενημέρωσης, ευτυχώς το διαδίκτυο, ε, έχει εφαρμοστεί ένας κανονισμός ώστε σε οποιοδήποτε site και να ψάξει τη λέξη κορονοϊός ή πανδημία να βγάζει πρώτα-πρώτα στα αποτελέσματα τα επίσημα site είτε του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας είτε των κατατόπους κυβερνήσεων και Υπουργείων Υγείας ώστε τα fake news να πηγαίνουν προς τα κάτω. Μιλήσαμε χθε το βράδυ για τις θεωρίες συνωμοσία εν καιρό πανδημίας. Που δυστυχώ υπάρχουν πολλέ και δυστυχώ υπάρχουν και άνθρωποι οποίοι νομίζουν ότι βρίσκουν κάτι που δεν ξέρουν οι υπόλοιποι, και με, 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 κοινωνούν το φως το αληθινό αν ασχοληθούμε θεωρίες συνωμοσία και επιστέψουν τα αστήριχτα, άκυρα πράγματα που υποστηρίζουν οι θεωρίες συνωμοσία. Οφείλουμε αυτή την περίοδο να δράσουμε έξυπνα και με ανθρωπιά. Έχω πει πολλές φορές από, εδώ το κανα... από αυτό εδώ το κανάλι ότι κατά την προσωπική μου γνώμη ως ανθρώπου και ω ψυχολόγου, η βλακεία είναι συνώνυμη με την κακία. Δεν έχω δει μέχρι τώρα στη ζωή μου έναν ευφυή άνθρωπο, έναν πραγματικά ευφυή άνθρωπο, ο οποίος να επιλέγει να πορευτεί με την κακία. Οι πραγματικά εφής άνθρωποι επιλέγουν την καλοσύνη. Γιατί η καλοσύνη είναι η καλύτερη επιλογή, η οποία φέρνει τα καλύτερα αποτελέσματα και σε αυτόν που την εξασκεί, αλλά και σε αυτούς που παίρνουν την καλοσύνη από τον άλλο. Είναι βλακώδης πράξη και είναι κακία να μην σεβόμαστε τους κανόνες που έχουν επιβληθεί από τα Υπουργεία Υγεία, από τι κυβερνήσει παγκοσμίω, όχι μόνο στην Κύπρο, όχι μόνο στην Ελλάδα. Ακόμη και ο Ντόναλτ Τραμπ, ο πρόεδρο τη Αμερική, ο οποίο μέχρι πριν λίγε μέρε χαζογελούσε μπροστά στον ιό και έλεγε είναι fake news, έχει αναγκαστεί να πάρει σοβαρά μέτρα για να μην χάσει του ψηφοφόρου του. Το ίδιο και ο Μπόρι Τζόνσον, ο πρωθυπουργό τη Αγγλίας, ο οποίο έλεγε shit happens, τώρα έχει εφαρμόσει αυτός και αυτός ακόμη και lockdown στην Αγγλία. Δυστυχώς αυτή η πανδημία είναι επικίνδυνη. Ο κορονοϊός που προκαλεί την ασθένεια COVID-19 είναι καινούριο ιός, ο οποίος όπως έχουμε εξηγήσει σε άλλα βίντεο, όχι με βάση αυτά που έχω βρει εγώ, με αυτά που έχουν βρει επιστήμονες, είναι ένα ιός ο οποίος μεταπίδησε από ζώο σε άνθρωπο, εικάζεται, δεν γνωρίζουν ακόμη σίγουρο ότι μάλλον από τις νυχτερίδες έχει, μετα, έχει, μετα, έχει, μεταπηδήσει στον άνθρωπο, ακόμη δεν γνωρίζουμε σίγουρα. Αυτό που γνωρίζουμε σίγουρα από τις μελέτες των επιστημόνων, οι οποίοι είναι οι πλέον κατάλληλοι να μας μιλήσουν γι' αυτό, οι βιολόγοι, οι γενετιστές κλπ, είναι ότι δεν είναι κατασκευασμένος ιός, είναι ιός ο οποίος μεταπήδησε από ζώο σε άνθρωπο και τώρα πλέον μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, δεν μεταδίδεται από ζώο άνθρωπο, από άνθρωπο σε άνθρωπο. Δεν γνωρίζουμε ακόμη την έκταση που μπορεί να πάρει αυτό το φαινόμενο, μπορούμε όμως με βάση τα μαθηματικά μοντέλα, τα οποία οι στατιστικολόγοι και οι βιοστατιστικολόγοι έχουν αναπτύξει, που είναι η δουλειά τους και η επιστήμη τους να το κάνουν αυτό το πράγμα, ε, με βάση αυτά τα μοντέλα γνωρίζουμε ότι θα πάρει ολέθριες προεκτάσεις, εάν δεν συγκρατηθεί τώρα. Θλιβερό παράδειγμα είναι η Ιταλία, η, γείτονα, η γειτονική μας χώρα, η οποία θρυνεί πάνω από 6.000 νεκρούς αυτή τη στιγμή που κάνω το βίντεο, μέχρι να ενδέσεις το βίντεο πρέπει να είναι και πολύ περισσότεροι και ο λόγος είναι επειδή δεν γνώριζαν έγκαιρα τι εστί κορονοϊός και COVID-19 και δεν πήραν στα σοβαρά τις προειδοποίησεις από την Κίνα, εγώ ίδια προσωπικά παραδέχομαι ότι μέχρι αρχές Μαρτίου είχα μια πολύ πιο χαλαρή εικόνα για τον κορονοϊό, χωρί να σημαίνει όμω, για αυτό το συγκεκριμένο κορονοϊό, χωρί να σημαίνει όμω ότι θα γινόμουν η θελημένα κομμάτι τη αλυσίδα μετάδοση του ιού. Η κορονοϊλήθη απανταχού σε όλη τη γη, που έχουμε πολλού κορονοϊλήθιου και στην Κύπρο και στην Ελλάδα, αυτοί οι οποίοι μαζεύονται στις γειτονιές το βράδυ μετά τις 12 μία το πρωί και ανάβουν φωτιές, τις λεγόμενες, Πώ πώς τις λέμε στην Κύπρο, τις, ανάβουν τις φωτιές του Πάσχα, λαμπρατζές, τις λεγόμενες λαμπρατζές και ρίχνουν βαρελότα και ρίχνουν τσάκρε. Τσάκρε είναι μικροί μηχανισμοί, ε, ε, εκρηκτικοί μηχανισμοί που κάνουν θόρυβο. Διάβαζα χθε μέσα στο Twitter και μέσα στο Facebook ότι σε κάποιε γειτονιέ ακόμη γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω σήμερα απόψε που βγαίνει το vlog. Ε, σήμερα που είναι 3η 24 Μαρτίου 2020 από τις 6 και μετά μπαίνουν σε εφαρμογή τα νέα μέτρα που εξήγηλε χθε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ελπίζω απόψε να μην βρεθεί κανένας κόρονο ανόητος και κορονοηλήθιος κοβίτιοτ να πάει με την παρέα του να ανάψουν λαμπρατζές και να ρίξουν βαρελότα επειδή έχουμε δει μαζικά περιστατικά να μαζεύουν ε, έχουμε δει μαζικά περιστατικά όπου να μαζεύεται μαζικά κόσμος σε μικρές παραλίες, σε μικρά παρκά, να γίνονται αυθόρμητες δημόσιες συγκεντρώσεις παρά τις προειδοποιήσεις, τις συνεχείς προειδοποιήσεις των επιστημών για τον κίνδυνο εξάπλωσης του ιού. Εγώ είμαι θυμωμένη με δύο ηλικιακέ ομάδες. Μια ηλικιακή ομάδα με την οποία είμαι θυμωμένη, όχι με όλα τα μέλη τους, με αυτούς που συμπεριφέρονται ως κορονολίθι. Είναι αυτοί των ανθρώπων που είναι στην εφηβεία και είναι, ξέρω εγώ, μέχ ναι, μέχρι τα 25-26 που λέμε ότι διαρκεί η εφηβεία εγκεφαλικά, οι οποίοι θεωρούν τον εαυτό τους αίτητο, invincible, όπως τους είχε πει και ο, Παγκοσ... ο Γενικός Διευθυντής του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας ότι δεν είστε αίτητοι, οι οποίοι επέμεναν μέχρι χθες-προχθές να βγαίνουν στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, στη Λευκοσία, σε άλλες πόλεις, να βγαίνουν στα πάρκα, να μαζεύονται όλοι μαζί, να κάνουν πάρτι αυτοσχέδια και να αγνοούν το γεγονός ότι μπορεί να κολλήσουν τον ιό και μπορεί να μεταφέρουν αυτόν τον ιό σε πιο ευπαθείς ομάδες. Τώρα γνωρίζουμε, γιατί είπαμε ότι είναι καινούριο ιός και συνεχώς Μαζεύει δεδομένα ο Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία και οι κατατόπου επιστήμονε και τα ερευνητικά κέντρα, ώστε να τον καταλάβουν. Τώρα γνωρίζουμε ότι μπορεί και ένα νέο άνθρωπο να καθίσει μέχρι και εβδομάδε στο νοσοκομείο και μπορεί ακόμη και ένα νέο άνθρωπο να καταλήξει. Είμαι θυμωμένη με αυτό το μέρο τη νεολαία, όχι με όλου. Για παράδειγμα, εγώ έχω στο σπίτι ένα παιδί, ο γιο μου είναι 23 ετών, ο οποίο έχει έρθει από την Αγγλία και κάθεται στο σπίτι, έχει 11 μέρε και όταν βαρεθεί. Πάρνει το αυτοκίνητο, δίνει ένα γύρο μέχρι χθε. Τώρα που υπάρχει απαγόρευση, δεν θα το κάνει. Δίνει ένα γύρο με το αυτοκίνητο χωρί να κατέβει το αυτοκίνητο και έρχεται. Και δεν έχει διαγνωστεί, δεν έχει συμπτώματα. Το κάνει σε περίπτωση μην τυχόν και είχε κολλήσει κάτι όταν ήταν στην Αγγλία ή σε περίπτωση μην τυχόν και κολλήσει κάτι όταν είναι εδώ. Ε, και η κόρη μου που είναι στην Αγγλία το ίδιο δεν βγαίνει καθόλου. Και ό,τι ψωνίζει, το ψωνίζει από το online. Online είναι υπεραγορά. Δεν λέω ότι είναι όλα τα παιδιά κοβίτιοτς, κορονοηλίθιοι ή κορονοβλάκες, έχει αρκετούς όμως. Και επίσης είμαι θυμωμένη και με κάποιους από την τρίτη ηλικία, οι οποίοι λειτουργούν με ένα κορονοηλίθιο τρόπο. Με ένα, ε, είναι κοβίτιο μάνερ. Ε, για παράδειγμα, τα έχω πάρει αγρίως με τη μάνα μου, πραγματικά τα έχω πάρει αγρίως, ακόμα δεν την πειράζει τα πώς, τα λέω εδώ από το vlog. Γιατί ενώ του έχουμε βάλει σε υποχρεωτική καραντίνα, έμαθα ότι την προηγούμενη Παρασκευή το σκάσε από το σπίτι για να πάει σε ένα σούπερ μάρκετ να αγοράσει κάτι που δεν είχε αλλού. Ενώ ε, έχουν κανονίσει από έναν μπακάλι τη γειτονιά να παίρνουν τηλέφωνο, να πληρώνουν από το τηλέφωνο και να του φέρνουν τα ψώνια στο σπίτι. Δεν την πήρα ακόμα να τη θυμώσω. Την πήρα και δεν έβγαινε στο τηλέφωνο. Δεν την πάω, θα τη θυμώσω. Γιατί είναι αυτό το πράγμα. Οι άνθρωποι οι οποίοι είναι στην τρίτη ηλικία να κυκλοφορούν και εντάξει, οι γονεί μου σκεφτείτε, εγώ θα έχω θυμώσει με τη μάνα μου πήγε μία φορά στο σούπερ μάρκετ και είπε ότι ε, ήταν πολύ προσεκτική με τα γάντια και τη μάσκα και λοιπά και πήγε μία φορά και έχω θυμώσει που έχει πάει μία φορά στο σούπερ μάρκετ. Σκεφτείτε όλα αυτά που έχουμε δει, τα έχουμε δει, τα έχουμε δει, τα έχουμε δει σε ρεπορτάζ, να γυρίζει η κάμερα έξω και έναν ο άλλο σε μια ηλικία 65 και 70 και να κάνει τα παγκάκια μαζί με διάφορου άλλου τη ίδια ηλικία και να λέει: δεν μα πιάνει εμά ο κορονοϊό! Πήρουμε μια και κατεβαίνει. Και διάφορε άλλε τέτοιε βλακίε. Είμαι θυμωμένη με αυτού. Είμαι θυμωμένη γιατί δεν αντιλαμβάνονται τον κίνδυνο. Όχι όλοι. Έχει ανθρώπου οι οποίοι βρίσκονται σε αυτή την ηλικία άνω των 60, άνω των 65, που είναι πάρα πολύ σοβαροί άνθρωποι και είναι πάρα πολύ ε, υπεύθυνοι. Υπάρχουν όμως και αυτοί οι οποίοι το έχουν κάνει, ε, 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 τι να πω, για τις λαϊκές, για τις λαϊκές, για τις υπαίθριες αγορές, που ήταν φύσκα Δηλαδή, ω, πέρα βρέχει. Εμένα με έχουν θυμώσει αυτές οι δυο ηλικιακέ ομάδες. Α, ε, μάλλον, με έχουν θυμώσει κοβίτιωτς, κορονοηλήθη, από αυτές τις δυο ηλικιακέ ομάδες. Νομίζω σε αυτές τις δυο ηλικιακέ ομάδες συσσωρεύονται κορονοηλήθη που αποσυσσωρεύουν αγαθά ή αγνοούν τους κανόνες προστασίας για τη μη μετάδοση του ιού. Για την... Για το, την, την πώς να το πω, Containment λέγεται στα αγγλικά, για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού. Ε, είχα δει και ένα βίντεο με έναν νεαρό στην Ελλάδα. Ένα νεαρό ήταν 35 τόνο άνθρωπος, ο οποίος έβριζε και έβριζε και έβριζε και έβριζε και, έβριζε και, έβριζε και, έβριζε και έλεγε Συνα... Μαζέψτε ο καθένα τη μάνα του, μαζέψτε ο καθένα τον πατέρα του, μαζέψτε ο καθένα του δικού του, γιατί δεν γίνεται να κυκλοφορούν ελεύθεροι και να είμαστε σπίτι εμεί που είμαστε 35 χρονών. Αυτό είναι 35 χρονών, 10 χρόνια μικρότερα από μέρα. Να χάνουμε τι δουλειέ μα, να χάνουμε την πελατεία μα, να... να παθαίνουμε τόση οικονομική ζημιά και να το κάνουμε για το καλό των ευπαθών ομάδων και ευπαθεί ομάδε να κυκλοφορούν σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Μαζέψτε του γονεί σα, μαζέψτε τα παιδιά σα, σοβαρά. Από εμά εξαρτάται. Θέλουμε να είμαστε ένα κορονοηλίθιο σπίτι, ένα κορονοηλίθιο σπιτικό, ή θέλουμε να είμαστε ένα κορονοέξυπνο σπίτι, ένα κορονοέξυπνο σπιτικό. Είναι επιλογή. Και γι' αυτό, χθε το βράδυ, έκανα το βίντεο για τι θεωρίε τη συνωμοσία που ανθούν και αυτή την περίοδο, επειδή όλε αυτέ οι ηλίθιε παλαβέ θεωρίε τη συνωμοσία δίνουν άλλο θύ, σε όλου αυτού του κορονοηλίθιου, σε όλου αυτού του κοβίτιου ότι. Μα δεν έγινα στα αλήθεια, δηλαδή δεν υπάρχει στα αλήθεια τόσο μεγάλο πρόβλημα, μα είναι ψέμα ψευ... ψέματα ότι έγιναν τόσοι θάνατοι, μα δεν κινδυνεύουμε, μα είναι το ίδιο με την απλή γρήπη και διάφορες άλλες τέτοιες μπουρδες, ψέματα, βλακίες, ε, αποκοίηματα φαντασίας που δεν στηρίζονται σε κανένα επιστημονικό έβριμα και σε με καμία επίσημη στατιστική, σοβαρή στατιστική, οι οποίες δίνουν άλλο σε κορονοηλίθιους να λονίζουν, και σαμποτάρουν ουσιαστικά την προσπάθεια που κάνουμε τόσα εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο για να μπορέσουμε για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας να αποφύγουμε μια μαζική παγκόσμια τραγωδία όπως την τραγωδία της Ισπανικής Γκρίπης πριν 100 χρόνια το 1918-1919 που στήχησε στη ζωή σε τουλάχιστον 50 εκατομμύρια ανθρώπους και υπάρχουν και κάποιες αναλύσεις ή υποθέσεις ότι μπορεί να έφτασαν και μέχρι τα 100 εκατομμύρια άνθρωποι ή θάνατοι με την Ισπανική Γρήπη πριν 100 χρόνια. Διάβαζα προλίγου στο κανάλι ένας φίλος ο οποίος είναι ακαδημαϊκός είχε γράψει ένα σχόλιο και λέει θα έπρεπε να ζει κάποιο 300 χρόνια για να έχει ξαναζήσει η πανδημία. Περίπου κάθε 300 χρόνια έρχεται μια πανδημία στην ανθρωπότητα. Εμεί που έχουμε ζήσει 45 χρόνια, εσεί που έχετε ζήσει 55 χρόνια, εσεί που έχετε ζήσει 30 χρόνια, 17 χρόνια, 70 χρόνια, δεν γνωρίζετε εμπειρικά τι σημαίνει η πανδημία. Προσπαθούμε να κάνουμε κάτι εξαιρετικά πρωτοπόρο για πρώτη φορά στην ιστορία τη ανθρωπότητα να ανατρέψουμε τον τον αφανισμό της ανθρωπότητας σε μεγάλο βαθμό, δηλαδή το θάνατο μεγάλου μέρους του πληθυσμού της ανθρωπότητας από έναν καινούριο νόβελ κορονοβάιρους, νόβελ coronavirus, coronavirus καινούριο κορονοϊό, ο οποίος απειλεί όσους κολλήσουν και νοσήσουν από αυτόν τον ιό. Μακάρι να έχουμε όσο το δυνατόν λιγότερους νοσούντες και όσο το δυνατόν λιγότερους ανθρώπους που θα καταλήξουν. Όμως, επειδή πολλοί από εμάς μπορεί να είμαστε ασυμπτωματικοί φορείς, δηλαδή να έχουμε έρθει σε επαφή με τον ιό, να υπάρχει ο ιός μέσα μας, αλλά το νοσοποιητικό μας σύστημα να τον πολεμάει, δεν σημαίνει ότι δεν τον μεταδίδουμε τον ιό. Σας λέω, εγώ κάθομαι, είμαι υγιέστατη και κάθομαι εδώ στο σπίτι, έχει 12 μέρες και δεν ξεμητίζω, Λόγω του ότι έχει έρθει ο γιο μου από την Αγγλία, που μπορεί να έχει φέρει μαζί τον ιό, χωρί να έχω και συμπτώματα ούτε ο ένα ούτε ο άλλο. Είμαστε παλαβοί εμεί. Είμαστε εμεί οι παλαβοί. Και δεν το κάνουμε για μα. Το κάνουμε για του υπόλοιπου. Ο καθένα πρέπει να σκέφτεται όχι μόνο το προσωπικό του καλό, αλλά και του υπόλοιπου. Και δεν σημαίνει πάω και ψωνίζω 200 ρολά τουαλέτα. Τι είναι αυτή η ιστορία με τα ρολά τη τουαλέτα. Δεν είναι μέσα στα συμπτώματα του κορονοϊού η διάρκεια. Κύριε Λέισο, κύριε Λέισο δηλαδή, τι θα τα κάνετε όλα αυτά τα κολοχαρτά, πού θα τα βάλετε, τι θα τα κάνετε. Τι, 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 βλακώδες είναι αυτό το πράγμα να νιώθετε ασφάλεια με το να γεμίζετε το σπίτι κολόχαρτα και την ίδια ώρα να γυρίζετε ως κορονοηλήθη χωρίς να λαμβάνετε μέτρα προστασίας, χωρί, να αγνοείτε τους κανόνες του social distancing και να μεταδίδετε τον ιό αβέρτα κουβέρτα. Ου, η που έχει ο κόσμος! Τι θέλεις να είσαι, κορονοηλίθιος ή έξυπνος. Covidiot or an intelligent person. Τι θες να είσαι, κορονοηλίθιος ή έξυπνος. Καλό βράδυ.